Έχετε την δυνατότητα, δηλαδή βλέπετε ότι παρόλη την κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και η οποία εδώ που τα λέμε είναι γνωστή, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε, και γι' αυτό και μάλιστα λέγαμε ότι εσείς οι Δήμοι, οι καινούργοι, οι καλλικρατικοί, θα αντιμετωπίσετε τα πρώτα χρόνια, τα τρία πρώτα χρόνια, προβλήματα σοβαρά, γιατί δεν θα έχετε οικονομική άνεση. Νομίζετε όμως ότι θα αλλάξει εντελώς η όλη διαδικασία βοήθειας του Δήμου προς την πόλη? Κοιτάξτε να σας πω. Είναι αυτή η δύσκολη, η πραγματικά δύσκολη κατάσταση που περνάει η χώρα μας. Έχει αντίκτυπο παντού. Έχει αντίκτυπο στους ανθρώπους και βλέπετε τι γίνεται. Και το δυστύχημα είναι ότι δυστυχώς τα επιβαρύνονται οι πολίτες, οι μικρομεσαίοι. Αυτό που με ενισχύει για τη χώρα μας είναι, τώρα πάμε λίγο πολιτικά βέβαια, αλλά πρέπει να τα πούμε. Είναι πολιτικά, δεν είναι κομματικά. Είναι πολιτικά, δεν είναι κομματικά. Φαίνεται ότι το μεγάλο χτύπημα το δέχεται η μεσαία τάξη. Και αυτό θα είναι το άσχημο. Εάν εξαφανιστεί η μεσαία τάξη, που τίνει προς εξαφάνιση στη χώρα μας, τα προβλήματα θα είναι πολύ μεγαλύτερα. Η μεσαία και πιο κάτω δέχονται τα χτυπήματα. Λοιπόν, αυτό έχει δύο επιπτώσεις. Μία είναι οικονομική. Να σας πω ότι τώρα αυτή την εβδομάδα έρχεται μία κατάσταση πίσω από την άλλη. Από χρήμα, από έργα που είχαν εκτελέσει οι εργολάβοι, το πρόγραμμα Θησέας και ΟΠΑΧ, και δεν πληρώνουν τα Υπουργεία. Η μία κατάσταση πίσω από την άλλη. Εδώ θέλω να πω ότι δεν κατηγορώ κανέναν από τους εργολάβους. Οι άνθρωποι έχουν φτάσει στο αμήν και με πίκρα προβαίνουν σε κατάσταση. Διότι έχουν εκτελέσει τα έργα. Ή το κάνουν για να εξασφαλίσουν το χρέος. Ή έχουν ολοκληρωθεί τα έργα και δεν έχουν πληρωθεί, ή έχουν εκτελέσει το σημαντικότερο κομμάτι των προβλεπομένων εργασιών. Έχουν γράψει προσημειώσεις για να προχωρήσουν. Είναι σε δεινή οικονομική κατάσταση. Και αυτό δημιουργεί ταυτόχρονα και πρόβλημα οικονομικών δεδομένων στο Δήμο. Λοιπόν, το ένα είναι το οικονομικό, σας είπα ποιο είναι. Το δεύτερο είναι το διοικητικό. Υπάρχει πρόβλημα διοικητικό. Και δεν το περιορίζω στο Δήμο εδώ, που εμείς κάνουμε τις προσπάθειές μας και δεν θα φανεί άμεσα βέβαια. Γι' αυτό σε κάποια σημεία προτιμούμε να μην πάμε τόσο γρήγορα όπως πάμε σε άλλα, αρκεί να θέσουμε τη σωστή βάση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο σωστά. Εξακολουθώ να έχω την ίδια άποψη, δηλαδή ως προς τη φιλοσοφία του Καλλικράτη συμφωνώ, ως προς τον τρόπο που υλοποιήθηκε διαφωνώ, και για το μέγεθος των Δήμων που συνενώθησαν και για το γρήγορο της διαδικασίας που έγινε και κάτω από τις συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες. Όλα αυτά συμβάλλουν σε ένα επιχείρημα που ενδεχομένως να έχει καλύτερα αποτελέσματα, να μην έχει τα αποτελέσματα που προσδοκούμε. Το θέτεται σαν ένα είδος ύφεσης πλέον. Ναι, είναι. Αυτό έχει λοιπόν επιπτώσει, όπως σας είπα, και στο Δήμο. Και υπάρχουν μερικά πράγματα που μας προβληματίζουν. Να δούμε πόσο θα συνεγισταρθούν, θα μπουν τα χρήματα αυτά που έχει πει το Υπουργείο. Κάποια στιγμή θα βάλει για το Θησέα. Κάποια στιγμή έχει αρχίσει για το ΠΑΧ και δεν είναι γεγονός. Θα γίνει και με το Θησέα να σταματήσουν, δηλαδή αυτά που μας έχουν πάρει εμάς τώρα με κατασχέσεις, να έρθουν από τα Υπουργεία και να συμπληρώσουμε τα κενά. Διότι πώς θα υλοποιήσουμε το πρόγραμμα του Δήμου? Εντάξει, έχουμε και άλλα πράγματα τώρα. Ήδη με τους σχολικούς φυλάκες έχετε για κάποια επιδόματα 100.000 ευρώ. Αναμένουμε τώρα απόφαση για 43 εργαζόμενους στο Δήμο που θα είναι παραπάνω από 100.000 ευρώ. Όλα αυτά λοιπόν που σου έρχονται σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, έρχεται το ένα πίσω από το άλλο. Είναι δυσβάσταχτο πλέον το οικονομικό κόστος και πώς να τα διαχειριστείς. Αντιλαμβάνεστε. Γι' αυτό σας ρώτησα. Τέλος πάντων, κουράγιο, δύναμη και βασικά υγεία. Υγεία για να έχουμε και τα υπόλοιπα. Έτσι. Και με τη βοήθεια του Θεού πιστεύω να πάνε αρκετά καλά τα πράγματα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.